Τα φώτα στο τμήμα της Εθνικής Οδούας Προχώμα Μεσίνη άναψαν και πλέον με την ολοκλήρωση του έργου ηλεκτροφωτισμού ενισχύεται η οδική ασφάλεια και βελτιώνονται σημαντικά οι συνθήκες. Λειτουργεί κανονικά το συγκεκριμένο έργο, ένα έργο οδοφωτισμού σε ένα κρίσιμο σημείο του εθνικού μας οδικού δικτύου που στο παρελθόν είχαν δημιουργηθεί πάρα πολλά δυστυχήματα. Έγινε, ολοκληρώθηκε. Είναι ένα έργο προϋπολογισμού 247.000 ευρώ. Μάλιστα, παράλληλα, γίνανε και οι καθαρισμοί από φυτική γη. Θέλω να αναφερθώ στην έγκριση των πρακτικών που έγινε στο δεύτερο πρακτικό, μάλιστα, για τον ηλεκτροφωτισμό έργων σε κόμβους σε όλο την περιφερειακή ενότητα, σε όλο τον νομό. Προϋπολογισμός είναι 200.000 ευρώ και με αυτόν θα αντιμετωπιστούν πάρα πολλά προβλήματα που υπάρχουν σε κόμβους του νομού που είναι αρμοδιότητα της περιφέρειας και τα οποία θα τα αναβαθμίσουμε και θα τοποθετηθούν και σε κάποια κομβικά σημεία που έχουμε συχνότητα ατυχημάτων και καινούριος φωτισμός. Επίσης, εγκρίθηκε το δεύτερο πρακτικό για την συντήρηση, βελτίωση, αναβάθμιση της οδικής ασφάλειας στον δρόμο Ριζόμυλος Κορώνη Φινικούντα Μεθόνη, προϋπολογισμού 400.000 ευρώ. Εξίσου σημαντικά για την περιοχή μας και τα αντιδιαβρωτικά έργα που εξελίσσονται στην Έπια, καθώς και το αλλιευτικό καταφύγιο στην περιοχή της Μαραθούπολης. Είναι χρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ και υλοποιούνται στο νομό μας. Το ένα είναι η αντιδιαβρωτική προστασία της Έπιας στον Άγιο Ανδρέα. Έχουμε προϋπολογισμό 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Έχουν γίνει οι αρχικές εργασίες κοντά στο αλλιευτικό καταφύγιο, βορειότερα λίγο, όπου εκεί είχαμε πολύ μεγάλες ζημιές στην παραλιακή ακτή. Το αλλιευτικό καταφύγιο της Μαραθούπολης, που έχει προϋπολογισμό 5.388.000 ευρώ, έχει ξεκινήσει. Υπάρχει μία μικρή καθυστέρηση λόγω κάποιων διορθωτικών κινήσεων σε σχέση με την εφαρμογή της μελέτης στο συγκεκριμένο έργο. Μέχρι το τέλος του τρέχοντος μηνός θα έχει έρθει ο πλωτός γερανός και όλος ο άλλος ο μηχανολογικός εξοπλισμός που απαιτείται και οι εργασίες θα τρέξουν με μεγάλες ταχύτητες.